10 με 12 γιατί απευθύνει προς τους αρμόδιους υπουργούς ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ο Βασίλης Κεγγέρογλου, όπως βλέπω μέσα από την ερώτησή του που κατέθεσε προς τα αρμόδια υπουργεία αναφορικά με την έλλειψη σχεδιασμού και την κυβερνητική αναποτελεσματικότητα για την ανασυγκρότηση της σεισμόπληκτης περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με μεγαλύτερο βέβαια πρόβλημα να καταγράφεται στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και στο Αρκαλοχώρι. Γιατί τα οποία απευθύνονται προς τα Υπουργεία Υποδομών, Εσωτερικών, Παιδείας, Επενδύσεων, Οικονομικών. Αναρωτιέμαι αν σε όλα τα γιατί, κύριε Κεγκέρογλου, θα δοθούν απαντήσεις. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, αλλά όχι πλέον θεωρητικά, γιατί περάσανε 16 μήνες, αλλά γρήγορα, άμεσα, έτσι ώστε να ανακουφιστούν οι άνθρωποι αυτοί. Εγώ καλημερίζω και τους ανθρώπους από το Αρκαλοχώρι, οι οποίοι μου στέλνανε μηνύματα νωρίς το πρωί. Έτσι έχουμε κάνει μια ανταλλαγή καλημέρας και λοιπά, και μου λέγανε ότι πραγματικά ο αέρας κουνούσε όλους τους οικίσκους απόψε. Αυτή τώρα δεν είναι κατάσταση, έτσι δεν είναι? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Η προσωρινή εγκατάσταση τίνει να γίνει μόνιμη, και αυτό όχι γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να προχωρήσουν στις διαδικασίες αποκατάστασης των κτηρίων, αλλά γιατί οι διαδικασίες αυτές είναι αργόσυρτες και τα νούμερα τα οποία έχουν δοθεί στη δημοσιότητα δείχνουν την πραγματικότητα. 1200 φάκελοι έχουν υποβληθεί, 600 έχουν ελεγχθεί και μόνο 5 έχουν εγκριθεί. Έχουμε ακόμα άλλους 8.000 περίπου φακέλους. Ποιοι θα τους παραλάβουν και ποιοι θα τους ελέγξουν? Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει αφενός μεν στην ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων που λύγει 25 του μήνα στον τομέα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών του Ηρακλείου, και αφετέρου να υιοθετήσει την πρότασή μας για την ένταξη στη διαδικασία και ελεύθερων επαγγελματιών με βάση ένα μητρό από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που θα δίνει τη δυνατότητα και της αμοιβής ανατεμάχιο αλλά και της πάρα πολύ γρήγορης διαδικασίας. Αυτό είναι η μόνη λύση στην περίπτωση αυτή. Αλλιώς, αν πάμε με τους ρυθμούς που έχουμε έως τώρα, δυστυχώς θα παγιωθεί η κατάσταση η οποία υπάρχει. Δυστυχώς οι αριθμοί πραγματικά είναι δυσθεώρητοι, αλλά κυρίως η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι όπως επισημαίνετε, και θέλω να σταματήσετε σε αυτό κύριε Κεγκέρογλου, ότι όταν προχωράς με αποσπασματικές, όπως εσείς σημειώνετε στην ερώτησή σας, και επιμέρους αποφάσεις χωρίς ενίο σχέδιο, τότε έτσι τα πράγματα οδηγούνται σε αυτή την κατάσταση. Μόλις προχθές κατατέθηκε εκείνο το σχέδιο αποκατάστασης της περιοχής της Βόρειας Εύβοιας, και πολύ καλά έγινε. Δεν θα μπορούσαν να το κάνουν λίγο πιο γρήγορα για τους ανθρώπους αυτούς που διαμένουν στους οικίσκους, που έχουν πάει στα σπίτια συγγενών, για όλη αυτή την οικονομική ζωή η οποία είχε χαθεί από το Αρκαλοχώρι? Έρχομαι λοιπόν στο κύριο πρόβλημα, που είναι η έλλειψη ενιαίου επιχειρησιακού σχεδίου. Η κυστική αποκατάσταση είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι η οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της περιοχής, και αυτό το οποίο είπαν όλοι όταν επισκέφθηκαν τις πρώτες μέρες τη σεισμόπληκτη περιοχή, ότι είναι ευκαιρία για να δημιουργήσουμε στην ευρύτερη περιοχή ένα καλύτερο τόπο. Αυτό είπαν όλοι, πάντες. Για να δημιουργηθεί λοιπόν ο καλύτερος τόπος χρειάζεται σχέδιο. Και το γεγονός ότι έχει μπει ήδη σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για τη Βόρεια Εύβοια και οι επιμέρους μελέτες που το συνοδεύουν, δείχνει ότι θα μπορούσε να έχει γίνει το ίδιο όπως το ζητήσαμε από την πρώτη μέρα, τις 28 Σεπτέμβρη
του 2021, όταν και ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την πληγήσα περιοχή. Τι πήγε λάθος δηλαδή, γιατί υπήρχε αυτή η έλλειψη ενιαίου σχεδίου. Δεν υπήρχε αυτή η πολιτική απόφαση που υπήρξε στην Εύβοια. Αυτό οδήγησε στη διαδικασία των αποσπασματικών αποφάσεων. Τα Υπουργεία παίρνουν αποφάσεις επιμέρους. Δηλαδή έχουν δοθεί προκαταβολές σε ένα μεγάλο αριθμό, όχι σε όλους. Λειτουργήσε επιδότηση ενοικίου για ένα αριθμό, όχι για όλους. Έχουν ενταχθεί σε ιτσίσκους για την προσωρινή διαβίωση οι άνθρωποι, και αυτό φαίνεται ότι θα γίνει μόνιμο, γιατί δεν υπήρξε η ανάλογη προετοιμασία για να έχουμε γρήγορη αποκατάσταση τουλάχιστον των πράσινων κτηρίων και των κίτρινων κτηρίων, που είναι μια διαδικασία που θα μπορούσε μέχρι ένα προϋπολογισμό να είναι με πολύ απλό τρόπο και όχι με τις πολυδέδαλες διαδικασίες. Έχουμε λοιπόν την ανάγκη αυτού του ενιαίου σχεδιασμού των επιμέρους μελετών που θα φέρουν την οικιστική, την οικονομική και την κοινωνική ανασυγκρότηση της περιοχής. Και αυτό αφορά και τις περιοχές που δεν επλήρησαν από το σεισμό, τους οικισμούς που δεν επλήρησαν από το σεισμό. Πολύ. Γιατί έχει πληγεί η ίδια η οικονομική δραστηριότητα, η τοπική οικονομία έχει πληγεί βάναυσα, έχει υπάρξει φυγή ακόμα και κατοίκων, η απογραφή του πληθυσμού από 17.500 σε 14% δείχνει την πραγματικότητα, είναι πάρα πολύ μεγάλη μείωση σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας, σε σχέση με το μέσο όρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Επομένως χτυπάμε το καμπανάκι για άλλη μια φορά, καμπάνα θα έλεγα, διότι τα 12 ερωτήματα που θέτω στα 6 Υπουργεία είναι η καρδιά του προβλήματος και θα πρέπει άμεσα να δοθούν απαντήσεις, να υπάρξει συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση ευρύτερα, εφόσον το κεντρικό κράτος έχει συγκεκριμένες δυνατότητες στην περιοχή, και να ενταχθεί και η διαδικασία, και να ενταχθεί και το τεχνικό επιμελητήριο στη διαδικασία που αφορά την εξέταση του που καταβάλει προσπάθειες. Κύριε Κυγερογλού, παραμένετε σε αυτό το οποίο είχατε πει κάποια στιγμή, και μάλιστα για κάποιο διάστημα το έλεγα και το ξαναέλεγα, ότι όποιος επικαλείται αυτή την ώρα έχουν πάει πολλά πράγματα πίσω. Ναι, 16 μήνες μετά, και θα αναφέρω μετά γιατί τα οποία ρωτάτε τους υπουργούς σε αυτή την καινούργια ερώτηση. Παραμένετε πιστός σε αυτό που λέγατε, ότι όποιος επικαλείται σήμερα τη γραφειοκρατία είναι γιατί θέλει να αποφύγει τις ευθύνες του? Ναι, σωστό είναι αυτό. Απόλυτα σωστό. Η λύση υπάρχει. Μπορούν δηλαδή τα πράγματα να κινηθούν γρηγορότερα? Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Ναι. Όταν έβλεπα αυτή την κατάθεση του ενιαίου σχεδίου για την Εύβοια, ακούγα ότι, ξέρετε, εδώ έχουμε 72 μελέτες. Εμείς πόσες μελέτες έχουμε στο Αρκαλοχώρι? Ξεκίνησε λόγω αεροδρομίου η χωροταξική μελέτη, το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής του Δήμου Μηνωά Περιάδας, και ελπίζουμε ότι από αυτό έμεσα θα δοθούν οι δυνατότητες για την πολεοδόμηση της περιοχής, για τον ορισμό δηλαδή των οικιστικών ζωνών, και βέβαια αυτό αφορά την πρώτη φάση μόνο, γιατί χρειάζονται... Άρα μηδέν μελέτες, γιατί με την ελπίδα... Η μελέτη αυτή λοιπόν ήταν λόγω ανάγκης και του αεροδρομίου, αλλά και γιατί δεν υπήρχε ΣΚΟΑΠ στην περιοχή. Ναι, ήταν άλλο πράγμα. Άσχετο, έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε... Άρα μηδέν μελέτες. Με το σεισμό και την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που έχουμε. Καμία. Καμία. Καμία μελέτη. Καμία. Καμία μελέτη. Ήρθε λοιπόν ο μελετητής της Εύβοιας, ο κεντρικός μελετητής, και μας παρουσίασε πριν 2 μήνες το τι είχαν κάνει. Και το είπα, οι άνθρωποι το θεώρησαν τρολάρισμα. Είναι δυνατόν, με 1 μήνα διαφορά, η καταστροφή στην Εύβοια από το σεισμό στην περιοχή μας, και να έχουν ολοκληρωθεί εκεί οι μελέτες για να προχωρούν 72 έργα, μελέτες, και να προχωρούν έργα πολύ πλέον, γρήγορα. Έργα έτσι, πλέον. Έτσι. Και σε εμάς να μην έχει γίνει ακόμα η μελέτη. Και όχι μόνο, αλλά όπως είπαμε πιο μπροστά,
και η αποκατάσταση της κάθε ιδιοκτησίας έχει μπερδέψει στην έλλειψη βούλησης. Διότι αν είχαν υιοθετήσει την πρότασή μου για τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, όπως έγινε στην εκτίμηση, στην αρχική. Και τι το έκαναν στην αρχική εκτίμηση? Στην αρχική εκτίμηση, ξέρετε, δεν την έκαναν 20-25 άτομα του Υπουργείου. Την έκανε ένα σύνολο μηχανικών που προσφέρθηκαν μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται ως πραγματογνώμονες. Και το τεχνικό επιμελητήριο δεν είναι συνδικαλιστικός φορέας. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως ακριβώς και ένας δήμος. Και είναι ο σύμβουλος, ο επίσημος σύμβουλος. Θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας, έτσι, σωστά. Έχουμε λοιπόν, εγώ προσωπικά έκανα την πρόταση και έχει γίνει αποδεκτή και από το τεχνικό επιμελητήριο για το Μητρό Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών που θα συμμετέχει στις επιτροπές στους ελέγχους των φακέλων με αμοιβή ανατεμάχιο. Και το τεχνικό επιμελητήριο έχει κάνει πάρα πολλές προτάσεις, όπως αυτήν για το απλούστερο σύστημα για επισκευές έως 10.000 ή στα πράσινα κτίρια, με την απλούστευση της διαδικασίας, που αυτό θα έλυνε το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Έχουν δοθεί χρήματα. Το ξανατονίζω. Παραμένουν στα ταμεία, ωστόσο. Παραμένουν αναξιοποιητά. Δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Μισό λεπτό. Και κάτι άλλο, κύριε Κικέρογλου. Ως παρένθεση το βάζω στην κουβέντα. Με αυτά τα οποία ακούμε από τους ανθρώπους από το Αρκαλοχώρι, υπάρχει ο μεγάλος ο κίνδυνος αυτά τα χρήματα τα οποία βρίσκονται αυτή την ώρα εκεί και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, κάποιοι να τα αξιοποιήσουν για άλλους λόγους, επειδή πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Αυτά τα χρήματα, ωστόσο, εάν χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, ανάγκες των οικοκυριών, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τα επιστρέψουν και εντόκως. Εδώ λοιπόν διαφαίνεται ότι μέσα από τις διαδικασίες μπορεί να δημιουργηθεί παγίδα για τους ανθρώπους αυτούς. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Να πούμε ότι δόθηκαν λεφτά και στις επιχειρήσεις. Δόθηκαν λεφτά, βέβαια, στην περιορισμένη έκταση της του Αρκαλοχωρίου, όχι σε όλες τις επιχειρήσεις και όχι και στους άλλους δήμους που επλήρησαν και εκεί επιχειρήσεις, και εξαιρέθηκαν επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη αυτές που δεν υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ κάθε τρίμηνο, εξαιρούνται, διότι η διαδικασία προβλέπει τη σύγκριση των στοιχείων του τελευταίου τριμήνου του 2021 με τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό λέει δεν μπορεί να το κάνει η ΑΔΕ και το Υπουργείο, εφόσον αυτές οι επιχειρήσεις δεν υποβάλλουν τριμηνιαίες καταστάσεις. Δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν. Άρα λοιπόν, από μια ελλιπή απόφαση που συγκρίνει τρίμηνα, και θα μπορούσε τώρα που έχουν ολοκληρωθεί να συγκρίνει και έτη, θα μπορούσε να συγκρίνει με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλλουν οι επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις μένουν χωρίς ενίσχυση. Χωρίς ενίσχυση. Όλες οι επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από ΦΠΑ είναι μηδενικό για τον καταναλωτή. Και όχι σε όλες τις περιοχές. Ιατρικές, παράδειγμα, ιατρικές υπηρεσίες. Έτσι, αυτές. Υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την εργοθεραπεία, παράδειγμα. Το λέω, αλλά και πολλές άλλες. Τώρα, αυτές που είναι εκτός από το Αρκαλοχώρι δεν έχουν πάρει. Έτσι, Θραψανός και Καστέλη, αυτό θέλετε να πείτε. Να κάνουμε όμως και μια σύγκριση πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων. Μισό λεπτό. Γιατί νομίζω ότι θέλω να το κρατήσω ως πληροφορία. Αναφέρεστε σε επιχειρήσεις οι οποίες εκτός Αρκαλοχωρίου δεν πήραν, αλλά αναφέρεστε στις επιχειρήσεις, επειδή το είχα ακούσει, σε Θραψανό και Καστέλη, έτσι. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Αλλά ούτε. Γιατί υπάρχει επιχείρηση που επλήγει. Και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρά στο Δήμο Αστερουσίων. Δεν είναι σεισμόπληκτη περιοχή? Σαφέστατα. Απλά είπα από την αρχή ότι τις μεγαλύτερες ζημιές τις δέχθηκε ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος και το Αρκαλοχώρι, γύρω οι οικισμοί, οι περιοχές, και γι' αυτό το λόγο γίνεται εκεί πάντα η μεγάλη αναφορά. Ωραία. Πάμε να κάνουμε μια μικρή σύγκριση, εκτός από τη μεγάλη που κάναμε ήδη με την έλλειψη σχεδιασμού και μελετών και μέρημνα σε την πλευρά της κυβέρνησης. Υπάρχει και βεβαίως και αδυναμία, φαίνεται, να δουν ότι με 2 μέτρα και 2 σταθμά αποφασίζουν. Έχουμε λοιπόν την επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία είχε δοθεί στις επιχειρήσεις λόγω πανδημίας. Στις σεισμόπληκτες επιχειρήσεις, σε σχέση με τις πυρόπληκτες,
η επιστρεπτέα προκαταβολή επιστρέφεται κανονικά, έγινε δόσεις και καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις. Για τις πυρόπληκτες υπήρξε διαγραφή. Χαλίστηκε. Διαγραφή, που ξαναλέω, διαγράφηκε η επιστρεπτέα προκαταβολή στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά, ενώ για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό δεν υπάρχει αυτή η διαγραφή. Είναι πάρα πολύ οφθαλμοφανής η αδικία για την περιοχή μας. Να πω άλλη μια. Υπάρχει νόμος για τις πυρόπληκτες περιοχές και τις πυροπαθείς περιοχές όταν υπάρχει απώλεια ζωής, και το κινούμε και έχω ερώτηση σε λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος για τους δύο ανθρώπους που χάσαμε στην Αγία Πελαγία, τον Κώστα και την Ευγενία, να λειτουργήσει, να βγει η υπουργική απόφαση και να προχωρήσει η διαδικασία στήριξης όπως προβλέπεται από τον νόμο. Υπάρχει νόμος. Για τις σεισμόπληκτες δεν υπάρχει. Και έχουμε καταθέσει μια τροπολογία προκειμένου να γίνει αυτό δυνατό και για τον Ιάκωβο που έχασε τη ζωή του στην... στο Αρκαλοχώρι, στην εκκλησία του προφήτη. 27 του Σεπτέμβρη. Επομένως, έχουμε και σε αυτό το θέμα μια τεράστια αδικία και γι' αυτό το διατυπώνω στην ερώτησή μου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος δεν είναι αρνητικός, γιατί δεν υπάρχουν επιχειρήματα να το απορρίψει, αλλά δεν έχει ακόμα προχωρήσει στην απαραίτητη νομοθεσία. Τα είπατε μόνο σας, ωστόσο. Δύο μέτρα, δύο σταθμά και οφθαλμοφανής αδικία σε ό,τι έχει να κάνει με τους πληγέντες της Κρήτης σε σχέση με τις πληγές σε άλλες περιοχές. Και επειδή μπορεί να μας ακούνε και από άλλες περιοχές που έχουν εξίσου τα ίδια προβλήματα, τώρα κάνουμε αναφορά μόνο στην Κρήτη. Πήραμε ως μπούσουλα αυτή την πολύ καλή κίνηση, η πρακτική που αναφέρει και ο κύριος Κεγγέλογλου στην ερώτησή του. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα τα βήματά τους τα κίνησαν σε ό,τι έχει να κάνει με την ανασυγκρότηση της Εύβοιας, και εδώ υπάρχουν περιοχές για τις οποίες πραγματικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη αδικία, για να είμαστε και εντάξει απέναντι σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούν, κύριε Κεγγέλογλου. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι τα σχολεία. Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου και Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου, αλλά και το διατηρηταίο Δημοτικό Σχολείο του Χρεψανού. Έχουμε λοιπόν μια πραγματικότητα. Να κάνω μια σύγκριση. Το Δαμάσι, που ένα χωριό επλήγει στην περιοχή της Λάρισας από το σεισμό, το σχολείο φτιάχτηκε μέσα σε 3 μήνες. Στο Δαμάσι, το ξαναλέω. Το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου, του Γυμνάσιου Αρκαλοχωρίου, είναι στα κοντέινερ και θα είναι και για πολύ διάστημα. Δεν θέλω να πω χρόνια, να μην απογοητεύσω, αλλά δυστυχώς έτσι που προχωρούν τα πράγματα, που δεν προχωρούν τα πράγματα, διορθώνω, θα είναι για μεγάλο διάστημα. Έχουμε λοιπόν ακόμα 16 μήνες και δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση εάν είναι κατεδαφιστέα ή επισκευάσιμα τα κτίρια. Η τελική απόφαση. Έχουμε την ανάγκη, είπαν, να αξιοποιήσουμε το σεισμό και να τον δούμε έτσι ως ευκαιρία. Εντός εισαγωγικών το βάζω τη λέξη, γιατί είναι πολύ δύσκολο να πεις από την καταστροφή ότι πηγάζει ευκαιρία. Αλλά εν πάση περιπτώσει ότι να ξαναφτιάξουμε τον τόπο καλύτερο. Έχουν κατατεθεί προτάσεις που λένε ότι το δημοτικό σχολείο πρέπει να γίνει σε άλλο μέρος, σε άλλο οικόπεδο. Να προχωρήσει κατασκευή νέου κτηρίου, ούτως ώστε ο χώρος ο σημαντικός που υπάρχει στο κέντρο εκεί του Αρκαλοχωρίου να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία ενός πνεύμονα δημόσιου χώρου, πρασίνου, περιπάτου και δημόσιων συναντήσεων που θα δώσει μια άλλη αίσθηση στην περιοχή και μια άλλη δυνατότητα. Στην ίδια την Κωμόπολη. Δεν προχωράει τίποτα από αυτά. Στο Υπουργείο Υποδομών, στο οποίο υπάγεται
η εταιρεία ΚΤΥΠ, δηλαδή κτηριακές υποδομές, που έχει τις αρμοδιότητες του πρώην ΟΣΚ, έχω απευθύνει ερώτηση, είναι τη Δευτέρα να συζητηθεί. Το Υπουργείο Υποδομών λέει είμαι αναρμόδιος, πηγαίνετε στο εσωτερικό που επιβλέπει τους Δήμους, μεταφέρει ο ένας στον άλλο τις ευθύνες, γιατί τα σχολεία γενικά είναι σε αρμοδιότητες αυτοδιοίκησης. Αλλά εδώ έχουμε δύο κατεστραμμένα σχολεία από το σεισμό. Είναι στις αρμοδιότητες του υποδομών. Και θα πρέπει να μας δώσει απαντήσεις και βέβαια θα πρέπει να γίνει τοπικά και η διαδικασία της διαβούλευσης για να δούμε τελικά πού θα οικοδομηθούν τα νέα κτίρια. Μάλιστα. Πού θα οικοδομηθούν τα νέα κτίρια. Έρχομαι τώρα στο διατηρητέο του Θραψανού, το οποίο φαίνεται δεν είναι ένα σχολείο που επλήγει για τους σεισμούς, γιατί δόθηκαν κάποιοι πίνακες διαδραστικής σε σχολεία λέει, που επλήγησαν τους σεισμούς, αλλά στο Θραψανό δεν έφτασαν ποτέ. Το κτίριο αυτό είναι της περίοδου, της αρχές του προηγούμενου αιώνα, το πρόγραμμα σχολικών κτιρίων που είχε κάνει ο Γεώργιος Παπαδρέως, Υπουργός Παιδείας του Ελευθέριου Βενιζέλου. Είναι ένα ιστορικό κτίριο. Είναι ένα διατηρηταίο κτίριο. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Έχει γίνει μια προγραμματική σύμβαση η οποία προβλέπει κάποια πράγματα, αλλά ακόμα δεν έχουμε κατάληξη 16 μήνες μετά για τον τρόπο με τον οποίο θα αποκατασταθεί το κτίριο. Επομένως, θα πρέπει και το Υπουργείο Υποδομών και το Υπουργείο Πολιτισμού για το συγκεκριμένο θέμα να δουν την υλοποίηση, πώς προχωρά δηλαδή η υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης που έχει γίνει για τη μελέτη του θέματος, γιατί φανταστείτε, εάν ακόμα 16 μήνες δεν έχει ξεκινήσει η μελέτη του θέματος, πότε θα ολοκληρωθεί και πότε θα γίνει η διαδικασία αποκατάσταση του κτηρίου. Να δούμε τι θα απαντήσουν. Έχουμε τεράστια ζητήματα λοιπόν. Λοιπόν. Και για να ολοκληρώσω, θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν δεκάδες ζητήματα που έχουν να κάνουν με επιμέρους προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη, ενώ στην αρχή είπαν ότι για 6 μήνες παγώνουν οφειλές οι ρυθμίσεις στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Στις 6 μήνες δεν είναι η πρόβλεψη ότι συνεχίζει η ρύθμιση και αυτά θα πληρωθούν στο τέλος ή με κάποιο τρόπο. Και χάσαν τη ρύθμιση. Έπρεπε λέει να πληρωθούν μαζεμένα. Ναι. Μα σε 6 μήνες δεν υπήρξε καμία καλυτέρευση στην περιοχή ή στις δραστηριότητες των ανθρώπων για να μπορούν να πληρώσουν τις 6 συσσωρευμένες δόσεις. Και τους απέβαλαν. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Το λέτε με το πρώτο γιατί και το ρωτάτε και μένω εκεί, γιατί πραγματικά θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Γιατί δεν έχει προχωρήσει αυτός ο ενιαίος ολοκληρωμένος σχεδιασμός επιχειρησιακός, οικιστικός, οικονομικός, κοινωνικός για όλη την περιοχή, όπως έγινε και στην Εύβοια. Θα τα ξαναπούμε κύριε Κικερογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα θα τα πούμε, γιατί οι εξελίξεις προχωρούν με ένα ρυθμό που δυστυχώς μα απαντήσεις θα δώσουν. Ευελπιστώ ότι κύριε Γεκέρογλου, απαντήσεις θα δώσουν. Ευελπιστώ να μην πάνε σε εκείνο το περίφημο το οποίο έχουν κάνει πραγματικά ταμπέλα τους, ότι ξέρετε είναι υποδειγματική η διαχείριση και δεν θα γίνει εκείνη η επιλογή που λέει ότι θα έρθουν δυο να δώσουν μια συνέντευξη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, να πούνε τα δικά τους, να μην δεχτούν πολλά πολλά και να φύγουν. Κύριε Γεγέρογλου, δεν λέω τίποτα άλλο, μην μπείτε. Και εν όψη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, για να ενημερωθεί και ο Πρωθυπουργός, να είναι ενημερός. Τι έχετε συνάντηση. Και να μην λέει ότι έχουν γίνει όλα όσα μπορούν. Θα πάει στην περιοχή, ξέρετε από το πρόγραμμα. Γνωρίζω ότι θα πάει στο αεροδρόμιο. Ναι, άλλο αεροδρόμιο, άλλο Αρκαλοχώρι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.